Θα αρχίσουμε το τέταρτο μέρος του νομοσχεδίου, μιας που και ο τίτλος ε, αρχίζει με αυτό. Αφορά τα μέτρα ενίσχυσης των συγγενών, των θανόντων και των πληγέντων, στα τέμπη και τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Σημειώσαμε και χθέ, κύριε Πρόεδρε, ότι η ζωή και η ασφάλεια των ανθρώπων δεν κοστολογείται. Τα μέτρα στήριξης δεν μπορεί να θωώσουν την πολιτική που οδηγεί στο έγκλημα. Χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης προσπάθησε να αθωώσει την Hellenic Train και μίλησε για ευθύνη του βαθέως κράτους, αποκλειστική ευθύνη του ΟΣΕ. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η προσπάθεια να βγει λάδι ιδιωτικοποίηση Λέγοντα ότι το ατύχημα έγινε στο πεδίο ευθύνη τη κρατική ανώνυμης εταιρεία που ελέγχει τα δίκτυα, προετοιμάζει με αυτόν τον τρόπο την επόμενη φάση τη απελευθέρωση. Επιβεβαιώνεται ότι το αστικό κράτο και τα μονοπόλια συμπληρώνουν ο ένα τον άλλον, αφού το ίδιο το κράτο κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να στηρίξει τι επενδύσει και την κυδωφορία του, θυσιάζοντα τι ανάγκε την ασφάλεια, ακόμα και την ίδια τη ζωή του λαού. Αυτό το κράτος είναι που πουλάει τα φιλέτα σε ιδιώτες και τους απαλλάσσει από κοστοβόρες υποδομές. Αυτό το κράτος διαμορφώνει το αντεργατικό πλαίσιο για να απασχολούν οι ιδιώτες με όλο και χειρότερους όρους τους εργαζόμενους στου συνδυοδρόμου, επιδοτεί τι εταιρείε στο σιδηρόδρομο με εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν δαπανά ούτε τα μισά για τις συντήρηση του δικτύου. Αυτό το κράτος που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών στον ΟΣΕ λειτουργεί με του ίδιου νόμους του κέρδου που λειτουργεί και η ιδιωτικοποιημένη Τερνοσέ, η Ελένικ Τρέιν δηλαδή, ενώ την ίδια στιγμή έχει μετατρέψει τις μεταφορές σε πεδίο δράσης για ισχυρού ομίλου που αναλαμβάνουν δουλειέ στο σιδηροδρομικό δίκτυο μέσα από συμπράξει δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εργολαβίε. Και είναι το ίδιο κράτο που με την ευκολία που ιδιωτικοποιεί τομεί τη οικονομία, με την ίδια ευκολία του επανεκροτικοποιεί για να μεταφέρει από άλλον δρόμο το κόστο στο λαό και να ξαναμοιράσει μετά την πίτα αν χρειαστεί. Αλήθεια, τα μέτρα ασφάλειας των συγκοινωνιών που αναφέρεται στο νομοσχέδιο και έχει αυτά τα πέντε σημεία επικίνδυνο οδήγηση, επικίνδυνε παρεμβάσεις σε συγκοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς, πλοίων κτλ. Διευρυμένη κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων, πρόληψη και καταστολή της νομοποίησης εσόδων. Αυτά είναι ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν, αλλά σημειώνουμε ότι δεν είναι αυτά που συνέβαλαν στο έγκλημα, στα τέμπη. Έχουμε καταθέσει ζητήματα άμεσης αντιμετώπισης, όπως καμιά ανοχή από το Υπουργείο στην μη εκτέλεση των επενδύσεων από την Hellenic Train, στις εγκαταστάσεις συντήρησης και της ανανέωση στο όλου τροχαίου υλικού, προσλήψεις και εκπαίδευση προσωπικού και άλλα, τα οποία βέβαια τα έχουμε καταθέσει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όταν συζητήσαμε για τις αιτίε του ε, συγκεκριμένου εγκλήματος. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε σχέση με το μέρος Β. Τι περιλαμβάνει το μέρος Β. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, που διευκολύνουν τους επενδυτές παρεκκλίνοντας από υπάρχοντες κανονιστικές διατάξεις. Αυτό γιατί πρέπει να το ψηφίσουμε. Περιλαμβάνει επίσης η κυβέρνηση λύνει γρήγορα ζητήματα που αφορούν επιχειρηματικούς ομίλους σύμφωνα με τις επιλογές τους. Δίνει και νέες κατεξαίρες φορολογικές απαλλαγές σε επιχειρήσεις και επενδυτικά σχέδια. Άρθρο συγκεκριμένο. Γιατί θα πρέπει να το ψηφίσουμε όταν εδώ έχετε φορτώσει το λαό με φόρους, φόρους, φόρους. Αντιμετωπίζετε την ακρίβεια με τα καλάθια του νοικοκυριού, του νονού, του αυγού και με διάφορα τέτοια και αρνείστε εδώ αυξήσεις αξιοπρεπής σε, στους εργαζόμενους στο λαό κατάργηση φόρων που τους έχουν γονατίσει. Διαμορφώνετε τους όρους εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη, μη, μη ιαματικών νερών από τους επιχειρηματικούς ομίλους, αντί τρία της χιλίης, με δικαιώματα στους Δήμους. Μετά δηλαδή την ιδιωτικοποίηση του νερού, το τελευταίο νόμο που πέρασε, έρχεστε εδώ και δίνετε όλες τις πηγές στους επιχειρηματικούς ομίλους για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του φυσικού αυτού αγαθού που ε, είναι και κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να είναι δημόσιο και δωρεάν. Με το γάμα, για τον εξοργανισμό της τουριστικής και ναυτιλιακής νομοθεσίας. Προβλέπει ρυθμίσεις παραπέρα ενίσχυση των ξενογιακών ομήλων. Πέρα από αυτά που τις παρατάσεις τέλο πάντων που είναι εδώ χρόνια ολόκληρα, προβλέπει λοιπόν παραπέρα ενίσχυσή του με διάφορες, ε, διάφορα άρθρα. Με το άρθρο 30 δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλους ομίλους του κλάδου των μεταφορών του τουρισμού να εκμεταλλεύονται λιμάνια, μαρίνες, καθώς και μεγάλες εκτάσεις γύρω από αυτά, Χωρί καμιά δέσμευση. Και πρόληψη για του εργαζόμενου, του κατοίκου των περιοχών και το περιβάλλον. Διευκολύνει μεγάλε τουριστικέ επενδύσει, με σύντμηση και απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, σε βάρος βέβαια του περιβάλλοντο. Γιατί αυτό σημαίνει η απλοποίηση και η σύντμηση των διαδικασιών. Ρυθμίσει που δεν ισχύουν, ρυθμίσει αυτέ του, του αυτού του μέρου του που αφορά τον τουρισμό, δεν έχουν καμία σχέση με όλη αυτή την εξέλιξη που υπάρχει στον τουρισμό, τις λαϊκές ανάγκες, με τα προβλήματα των εργαζομένων στον τουρισμό, που θα υποστούν μεγαλύτερες συνέπειες από την αθρώα εισαγωγή εργαζομένων, σύγχρονων δούλων δηλαδή, την επόμενη περίοδο. Καμιά σχέση δεν έχει με το δικαίωμα στις διακοπές και την αναψυχή που, γίνεται, που απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τους ίδιους, τους εργαζόμενους από το, λα, από το λαό. Ποιος θα πάει κάνει διακοπές με 600 ευρώ ε, μισθό, 650 τέλο πάντων, με την αύξηση. Διευκολύνει τη διεδικοποίηση των, των λιμένων ηγουμενίτσας καβάλας, νομοποιώντας τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν, τις εκτάσεις, για να παραχωρηθούν χωρίς προβλήματα. Με το Άρθρο 51 προβλέπει πλωτούς τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου. Και σε συνέχεια με το άρθρο 54 νομοποιεί υφιστάμενε εφιστα... εφιστα... λιμενικέ εγκαταστάσει στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Προβλέπει πλωτά ναυπηγήματα προσωρινή αποθήκευση LNG, επανειροποίηση φυσικού αερίου και παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Είναι σχεδιασμοί τη νέα ιδιοκτησία του Καραμαγκά και τη νέα, γιατί είναι και άλλων, και διευκολύνεται την υλοποίησή του. Και βέβαια, δικαιολογημένα ανησυχούν οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου που είναι μέσα στην πόρτα του. <coughs> Για το μέρο έψιλον. Αφορά προσλήψει εργαζομένων στον ΟΑΣΤ, ΟΑΣΑ, Σέ και άλλε που αφορούν ρυθμίσει επιβατικών μεταφορών. <coughs> Συνεχίζεται να λειτουργείτε τα μέσα μαζική μεταφορά με μεγάλε ελλείψει εργαζομένων, με εντατικοποίηση στην εργασία τους, με ρεπό που δουλεύουν όλοι με ατέλειωτε μέρες δουλειά το μήνα, που είναι παράγοντα δημιουργία ατυχημάτων και δυστυχημάτων. <κοί> δεν καλύπτεται λοιπόν, δεν οι ελλείψει με αυτές τις προσλήψεις που προβλέπονται από αυτά τα άρθρα. Προχωράτε επίση σε πολυδιάσπαση ιδιωτικοποίηση του συγγενικού έργου με εργοαλλαβοποίηση των υπηρεσιών στον ΟΑΣΤ, στο κτέλ και μελλοντικά στο Μετρό Θεσσαλονίκη. Οι αυτοαπασχολούμενοι του ταξί έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται. Έχουν υποστεί σοβαρέ συνέπειε με την ακρίβεια στα καύσιμα και έχουν να αντιμετωπίσουν την πράσινη μετάβαση, την υποχρέωση που έχουν για να αλλάξουν το ταξί σε ηλεκτρικά. Είναι επιλογή και αυτή, το μονοπωλιακό ε, ομίλων, ένα νέο πεδίο κερδοφορία. και επιβάλλεται λοιπόν ε, μια τέτοια, ε, ένα τέτοιο βάρος στους αυτοπασχολούς του ταξί. Ευχαριστώ πολύ. Για το, μέρος, για το έκτο μέρος του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως σημειώθηκε από τους φορείς, χρειάζεται να αποσυρθεί όλο αυτό το μέρος. Είναι απαράδεκτο το Υπουργείο Πολιτισμού έρχεται με αυτές τις ρυθμίσει, ενώ έχει προκαλέσει ήδη μεγάλη αναστάτωση και οδήγησε σε μεγάλες κινητοποιήσεις τους καλλιτέχνες με το προεδρικό διάταγμα, έρχεται τώρα και με αυτό το μέρος του νομοσχεδίου ε, δημιουργεί νέα προβλήματα, επιδεινώνει τη θέση των καλλιτεχνών. Σε σχέση με τα άρθρα 102, 105 και 118, με τα οποία θεσμοθετεί το Μητρό Απασχολουμένο στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Και τομέα. Ε, μας ρώτησε ο συγκεκριτής της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπουμε το φακέλωμα. Θα το πούμε. Το, θεσμοθετεί λοιπόν το Μητρό. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι έτσι θα διευκολύνει τους καλλιτέχνες στην πρόσβαση σε προγράμματα, πληροφορίες, πολιτικές, πολιτικές οικονομικής ενίσχυσης και γενικότερα είναι για το δικό τους το όφελος. Αυτό διατείνεται. Αναρωτιόμαστε όμως, κύριε Υπουργέ, δεν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνε επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν από την τέχνη τους, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δεύτερη δουλειά και επομένω με βάση το σύστημα εργάνη δεν θα του επιτρέπει την εγγραφή του στο Μητρό Καλλιτεχνών. Δεν το ξέρετε αυτό. Για ποιου λοιπόν είναι αυτό το Μητρό όταν θα αποκλείονται από αυτό εκείνοι που περισσότερο από όλου χρειάζονται μέτρα στήριξη και προστασία των εργασιακών του δικαιωμάτων. Α θυμηθούμε του εκατοντάδε εργαζόμενου στον πολιτισμό, που αποκλείστηκαν από τα μέτρα στήριξη για την πανδημία, ακριβώ για τον λόγο αυτό, ή του επαγγελματίε του πολιτισμού που είχαν παρεφερεί καδ, γιατί έκαναν ταυτόχρονα παράλληλε δραστηριότητε. Ρωτάμε επίση, Δεν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι πολλοί επαγγελματίε καλλιτέχνε δεν μπορούν να ανοίξουν βιβλία στην εφορία, δεν έχουν δηλαδή καδ ενεργό ΚΑΔ, γιατί η οικονομική του δραστηριότητα είναι πολύ μικρή και αμείβονται με τι του Άρα και αυτοί εξαιρούνται από το Μητρό, κύριε Υφυπουργέ. Και α μην κουρελευόμαστε για τα περί προστασία δεδομένων και εξασφάλιση του απόρριτου μετά το σκάνδαλο των υποκροπών. Εδώ γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Ένα κανονικό φακέλωμα είναι των καλλιτεχνών, και εμείς πιστεύουμε ότι αυτά πρέπει να αφαιρεθούν. Από ό,τι το τι εννοεί η κυβέρνηση όταν, προ... όταν, προτάσει το καλό των καλλιτεχνών είναι το άρθρο 106 που στο όνομα της, κα, της καταπολέμησης αδύνου της εργασίας για το καλό των καλλιτεχνών στην ουσία δουλεύει για το καλό των εργοδοτών τους. Τους παρέχει δηλαδή κάθε είδους διευκόλυνση κατακριμνίζοντας τις αμοιβέ και τσακίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών για να μην έχουν λόγο για να μην τους δηλώνουν. Το άρθρο 106 για τις πρόβες των ηθοποιών, χορευτών, τραγουδιστών και μουσικών είναι στην κυριολεξία δώρο στους εργοδότες αφού τους δίνει το δικαίωμα να αμείβουν και ασφαλίζουν τους εργαζόμενους τους με ορομίσθιο και να τους απολύουν χωρίς σοβαρή αιτία έτσι που να μην έχουν πρόβλημα για να το δηλώσουν. Εξαιρεί την πρόβα από την εργασία πλήρους απασχόλησης. Τι κάνει έτσι, δίνει το δικαίωμα λοιπόν η πρόβα να πληρώνεται με ατομικέ συμβάσει. Και όχι συλλογικέ, δηλαδή με συμβάσει όποια μορφή επιθυμεί ο εργοδότη, ο ρομίστη, ο μπλοκάκι κλπ. Για παράδειγμα, μια δύο ώρη πρόβα, ο εργαζόμενο θα, θα, πληρώνεται με 5 ευρώ την ώρα. Με την παράγραφο 3. Ο εργοδότης θα μπορεί να απολύει τον εργαζόμενο όποτε θέλει, στη μέση των προβών, χωρίς να είναι αναγκαία η συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αυτό αποτελεί καταστρατήγηση μέχρι το αστικού κώδικα όπως είπαμε και χθε, αφού προβλέπεται να εφαρμόζεται ακόμη και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, στις οποίες η συνδρομή του σπουδαίου λόγου είναι υποχρεωτική. Είπαμε αρκετά και χθε. Δεν θα επεκταθώ ακόμα περισσότερο στο θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι ε, και σήμερα η συζήτηση που έγινε εδώ ήταν σημαντική και αν πάρει και τα πρακτικά ο Υπουργό πιστεύω ότι μπορεί αύριο να έρθει και να πει αποσύρω το, αυτό το, το έκτο μέρος του νομοσχεδίου για να κάνει συζήτηση με τους φορείς των καλλιτεχνών για να καταλήξουν σε ικανοποίηση των ετοιμάτων τους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θέτει σήμερα εδώ το νομοσχέδιο. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι το άρθρο 126. Με θύμη των κυβερνήσεων τόσο της σημερινή της Νέας Δημοκρατίας όσο και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, η απόφυτο σχολών ΑΕΗ πενταετούς φίδησης γεωπονίας, δασολογίας, ηχθειολογίας που προέκυψαν από την κατάργηση των ΤΕΙ την περίοδο 18-19 δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατί με βάση το πρακτικό διάταγμα 344 του 2000, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφή στο ΙΟΤΕ όπω έχουν οι απόφοιτοι των παλιών γεωπονικών και δασολογικών ΑΕΙ πενταετού διάρκεια. Έτσι, ενώ οι παλιοί απόφοιτοι των τμήματων ε, ε, των αυτών με βάση το δικό διάταγμα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με βάση το πτυχίο του, οι νέοι απόφοιτοι των αναβαθμισμένων κατά τα άλλα τμήματων πενταετού διάρκεια που προέκυψαν από τα παλιά ΤΕΙ δεν έχουν γιατί δεν προβλέπεται η εγγραφή τους στο ΓΕΟΤΕ που πιστοποιεί το επάγγελμα του γεωτεχνικού. Κατά τη γνώμη μας, τα επαγγελματικά δικαιώματα θα έπρεπε να χορηγούνται μαζί με το πτυχίο, κύριε Πρόεδρε. Τα επαγγελματικά δικαιώματα. Είστε γεωπόνος και εσείς τα είχατε μαζί με το πτυχίο. Να μην είναι αποσπασμένα από αυτό και από αυτή την άποψη το και τα διάφορα επιμελητήρια δεν θα έπρεπε να έχουν καμία σχέση με την απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση. Εξακολουθεί να κρατά του απόφοιτου σε ομοιρία. Βάζει και το ιωτέ στο παιχνίδι ω τροχονόμο μαζί και με, με μια κία και γι' αυτό διαφωνούμε και το καταψηφίζουμε. Επίσης, ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, ξέρω πέρασε λίγο το χρόνο, είναι γνωστό ότι ο Σύλλογο Εργαζομένων στη ΜΟΔ, ο πρόεδρο σήμερα εδώ, ανέπτυξε επιμακρών μακρόν το αίτημά του. Έχουν ήδη κάνει συζητήσει που έχουν προχωρήσει σε πολύ ε, καλό βαθμό, όπω μα έχουν ενημερώσει, με τον Υπουργό Ανάπτυξη για το μεγάλο ζήτημα που έχουν των αμοιβών τους, που ζητάνε ίση αμοιβή για ίση δουλειά. Και επειδή λοιπόν σήμερα περιμένανε μέσα από το άρθρο που αφορά τη ΜΟΔ και την επέκταση της λειτουργία της, περιμέναν λοιπόν εδώ να διορθωθεί, να διορθωθεί και αυτή η αδικία που υπάρχει και δεν υπάρχει εδώ στο άρθρο, εμείς λέμε αν πράγματι προτίθεται ο Υπουργός να το φέρει εδώ σαν νομοτεχνική βελτίωση το αύριο ή τέλος πάντων στην Ολομέλεια για να μπορέσει αυτή η αδικία να διορθωθεί. Γιατί ό,τι ξέρουμε, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει ήδη τροπολογία που την έχει ετοιμάσει το Υπουργείο Ανάπτυξη. Με αυτά, κύριε Πρόεδρε, και νομίζω ότι πιάσαμε όλα τα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο και θα επανέλθουμε βέβαια και αύριο στη Β' Ανάγνωση. Ευχαριστώ πολύ.